πήραν τις απαντήσεις, αλλά οι περισσότερες δεν ήταν αυτές που περίμεναν ή που ήθελαν να ακούσουν. Ο λόγος για την αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΠΕΔ Υπήρου που συναντήθηκε την Τρίτη με τον Διευθυντή της Μονάδας Αστικών Στερών Αποβλήτων προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την πορεία λειτουργίας του εργοστασίου και να θέσουν ερωτήματα για τις εξελίξεις, με αφορμή την προοπτική μεταφοράς απορριμμάτων από άλλες περιφέρειες και τη διάθεση του υπολείμματος. Το κύριο ζήτημα βέβαια αφορούσε στην κάλυψη της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας από τους Δήμους της Υπήρου στο εργοστάσιο, ποσότητα 80.000 τόνων που, όπως τους επισημάνθηκε, με τους σημερινούς αριθμούς είναι αδύνατο να καλυφθεί. Αυτό σημαίνει μια πρόσθετη επιβάρυνση για τους Δήμους, επομένως για τους Δημότες, που δεν θα καταφέρουν στο τέλος του έτους να πιάσουν τους οριοθετημένους στόχους που περιγράφονται στη σύμβαση. Η συζήτηση έτσι κατέληξε σχεδόν μοιραία στο ζήτημα που αναφέρθηκε από κάποιους αιρετούς στην ΠΕΔ την προηγούμενη εβδομάδα, στο αν δηλαδή μπορεί η μεταφορά απορριμμάτων να καλύψει και σε όγκο και σε χρήμα τις υποχρεώσεις των Δήμων. Η απάντηση ήταν αρνητική, καθώς στη σύμβαση λειτουργίας με τη μονάδα αναγράφεται πως το εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα να δεχθεί απορρίμματα από άλλες περιφέρειες μέχρι να φτάσει τη συνολική δυναμικότητα των 105.000 τόνων ετησίως. Οι ποσότητες όμως αυτές δεν έχουν σχέση με την ποσότητα των 80.000 τόνων της ελάχιστης εγγυημένης, η οποία θα πληρωθεί στο εργοστάσιο όπως και να έχει. Γιατί έτοιμα στην ΠΕΔ ή στην ΠΕΔ δεν έχει έρθει επίσημα από κάποια άλλη περιοχή. Τα αιτήματα αυτά πήγαν προς την περιφέρεια και στην αποκεντρωμένη διοίκηση για τη μεταφορά απορριμμάτων από άλλες περιοχές. Εμείς αυτό που θελήσαμε χθες να ενημερωθούμε από την εταιρεία είναι να δούμε ακριβώς σε τι φάση βρισκόμαστε. Δηλαδή και από την ίδια την εταιρεία να έχουμε ενημέρωση πόσα απορρίμματα τελικά φτάνουν στο εργοστάσιο, τι προβλήματα μπορούν να δημιουργούν αυτά στη λειτουργία του εργοστασίου εν γέννη, τι δυνατότητες υπάρχουν. Και σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η συζήτηση. Επειδή ακούστηκε στη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας στην ΠΕΔ ότι σε ένα ενδεχόμενο μεταφοράς απορριμμάτων και κάλυψης της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας δεν θα χρειαστεί οι Δήμοι της Υπήρου να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικά συμβατικές υποχρεώσεις. Από ό,τι μαθαίνουμε αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, δεν προκύπτει αυτό από την υπάρχουσα σύμβαση. Με βάση αυτά που ακούσαμε χθες και γενικότερα ξέραμε, σαφέστατα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι Δήμοι κανονικά είμαστε υποχρεωμένοι τα απορρίμματά μας να πηγαίνουν στο εργοστάσιο. Mm-hmm. Επομένως, εάν δεν καλυφθεί η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, θα πληρωθεί. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, κάθε Δήμος έχει υπογράψει, έχουμε δεσμευτεί ως Δήμοι για την ελάχιστη εγγυημένη. Άρα την ελάχιστη εγγυημένη ούτως ή άλλως οφείλουμε να την πληρώσουμε. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ισχύει κάτι άλλο. Mm-hmm. Άσχετα τι θα... Η αλήθεια είναι ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν έχει γίνει εφικτό να λειτουργήσει επί συνόλο. Δεδομένου ότι δεν τελείωσε το εργοστάσιο μέσα στους συμβατικούς χρόνους, όμως δεν έχουν γίνει ακόμη σταθμή μεταφόρτωσης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Θεωρώ ότι και εμείς ως Δήμοι κάποια πράγματα τα καθυστερήσαμε, αλλά υπάρχουν δυστοκίες στο να λειτουργήσει το σύστημα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι έστω και στο και πέντε να μπορέσουμε να τις λύσουμε τις δυστοκίες για να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Δεν γίνεται, γιατί όλοι αποδεχόμαστε ότι πρέπει όχι να λειτουργήσει, να λειτουργήσει με βάση τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει. Mm-hmm. Γιατί ας πούμε αυτή τη στιγμή πάνε σχεδόν τα μισά, περισσότερο το λεκανοπαίδιο των Ιωαννίνων, πηγαίνουμε πολύ λιγότερα ποσά από ό,τι ήταν η συμβατική υποχρέωση του ελάχιστη εγγυημένη.